Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι όταν ανέλαβα, ήξερα αυτό το θέμα της καθαρίστριας. Επειδή όπως ήταν διάφορα τώρα αυτές τις μέρες για τις καθαρίστριες, εδώ και χρόνια το κράτος έχει βρει μια φόρμουλα αναπαραμονή. Δηλαδή, έχει αυτή την άτυπη εργασιακή σχέση. Εκλαμβάνει τις καθαρίστριες ως εργολάβους, ενώ είναι εργαζόμενοι, δεν τις θεωρεί εργαζόμενες, τις θεωρεί εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν ένα έργο. Δηλαδή, η μόνη υποχρέωσή τους είναι να μπουν με το πέρας της λήξης του σχολικού ωραρίου, να καθαρίσουν το σχολείο, ώστε την επόμενη το πρωί του σχολείου να είναι καθαρό. Δεν έχουν καμία δέσμευση για ωράριο, μπορούν να μπουν στις 11 να τελειώσουν στις 11:05, μπορούν να μπουν στις 12 το βράδυ. Κατανοητό, όταν λοιπόν μια καθαρίστρια της έγινε αυτή η πρόταση, μπορεί να έχει μια πρωινή δουλειά, δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πάει να καθαρίσει σπίτια το πρωί, δεν ενδιαφέρει. Να λάβει καθαρίστρια στο σχολείο. Το πρωί. Όχι το πρωί. Καθαρίστρια στο σχολείο. Ήταν αυτή η συνθήκη. Ότι μπαίνει με το πέρα τη λήξη του σχολικού ωραρίου, καθαρίζει, ώστε την επόμενη μπορεί να είναι καθαρό το σχολείο και τέλο. Αλλά 8 ώρε το σχολείο καθαρό. Είναι καθαρό. Στι 10 προμήθειε. Αλλά μιλάμε για παιδάκια με ιό και δευτερήτητε. Δεν είχαμε συμφωνήσει τότε. Οπότε. Να πηγαίνουμε 10 με 12. Είχαμε πει 10 με 12. Μπορεί όμω, έλεγε ο νόμο, το λέει ο νόμο μάλλον. Συγγνώμη κύριε, ο νόμο λέει ότι μπορεί να μεταφέρει μια καθαρίστρια η οποία δουλεύει στο 5ο νηπιαγωγείο, να τη πει θέλει να πηγαίνει στο πρώτο το πρωί να κάνει 2 ώρες. Αυτό το προβλέπει ο νόμος. Επειδή αυτό το πρόβλημα δεν το έχω σχολική μονάδα. Μπορείτε σε συμφωνία με τον πρόεδρο να το δείτε. Επίσης θέλω να δω. Αν είναι καθαρίστρια. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Πολύ. Ναι, μα βοήθησε. Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου βρισκόμαστε στην πανελλαδική απεργία. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε στον χώρο εργασία μα για να διατηρηθούν οι σχολικοί χώροι καθαροί. Από σεβασμό στα παιδιά και τους μαθητές του κόσμου. Αυτό το λέμε σταματήστε να τα βάζετε για τους αδύναμους. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση και μέχρι ενός σημείου φυσικά έχει και την πλήρη υποστήριξη και από την Ένωση Γονέων. Η προσωπική μου η άποψη θεωρώ φάουλ βέβαια το ότι η μέρα απεργίας λένε ότι αυτοί πήγανε και δουλέψανε και αυτό το λένε φιλότιμο. Πέστε μου εγώ ως διευθυντής, από τις 7 το πρωί που πηγαίνω εκεί, ως τις 11 που έρχονται εκείνοι να καθαρίσουν, για ποια καθαριότητα, για ποιον έλεγχο θα είμαι υπεύθυνος. Εμείς. Ποιος καθαρίζει τις αμέτρους το πρωί. Για τα πότς. Προχθές συγκλονίστηκα και το είπα, είναι εδώ ο πρόεδρος, ήρθαν μαθητές στο σχολείο του. Και μου λέει, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα, βρωμάει. Το πρωί, 8 η ώρα. Ναι, γιατί δεν έχει δουλειά. Όχι. Υπάρχει λόγο που ρωτάω. Όχι. Όχι. Στο πρώτο διάστημα. Στις 10 η ώρα. Άτσι. Αυτό ξέρω τι λέω. Στις 10 η ώρα. Το σχολείο το πρωί παραδίδεται κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Παραδίδεται. Στις 10 η ώρα λοιπόν που ήρθε ο μικρό. Αφήστε με λίγο. Τη Δευτέρα και μου λέει, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Γιατί αγόρι μου, γιατί βρωμάει. Τι απαντώ εγώ. Όλες οι μοίρες, 15. Όχι, τι απαντώ, πέστε μου. 15 τουαλέτες, 20. Παιδάκι μου, άμα κάποιος σκέφτεται, τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι υπερβολή. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αφήστε με λίγο. Πάμε λοιπόν. Γιατί αυτό που σας είπα, αν δεν σας κάνει την ανάγκη του συμπαθούν, αφήστε με λίγο. Πάρα πολλές φορές να λέμε πράγματα λογικά, να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν και να σέβεστε, λοιπόν, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και δεν έχετε παιδιά στο σχολείο, όταν θα έχετε τα παιδάκια στο σχολείο, δεν θα έχετε. Επιτρέψτε μου λίγο. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι να πει και ο κύριος Σιγκούρης που μαζεύει ενέσεις 8 η ώρα στα πίνα. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάνουμε πολιτική και δεν βλέπουμε να λύσουμε το θέμα. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι προτεραιότητα τα παιδιά. Βάλτε το όλοι πολύ καλά στο μυαλό. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα παιδιά και τίποτα άλλο. Να το σχολείο από τις 8 η ώρα που το αμφισβητήσατε το πρωί εσείς μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά να χτυπήσει το κουδούνι. Άστε να πάρετε να πάρετε 3 στην τουαλέτα, 5 να κάνουν μετό, έτσι. Και ποιος θα καθαρίζει, θα γίνουν όλα τα παιδιά. Από την ώρα που μπαίνουν στην αίθουσα, γίνεται χαμός.
Είναι αναγκαίο να εκτοπιστούν τα σχολεία, να διατηρηθούν στα σχολεία όλη τη χώρα καθαρίστριες. Κάνω έκκληση, τώρα εγώ δεν γνώριζα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός τώρα, μπορείτε να κάνετε κρίση. Τη Δευτέρα να με ρυθμίσετε ώστε να έχουμε επάρκεια σε αντισηπτικά και σε καθαριστικά. Έχουμε θέμα. Δεν έχετε επάρκεια καθαριστικό. Και από δύο μεταφράσει. Τα αντισηπτικά είναι ελεκτική λύση. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ναι, το πιο σημαντικό πράγμα, όχι το λίγο, το σημαντικό πράγμα για την πρόληψη κατά της γρήπης είναι ο εμβολιασμός. Όσα παιδάκια το κάνουν, το κάνουν. Από εκεί πέρα, το δεύτερο πιο σημαντικό είναι τα παιδάκια όσο παραμείνουν συμπτωματικά, να μην τα φέρουν οι γονείς σπίτι. Γιατί συνεχίζουν και μεταδίδουν. Έτσι, δηλαδή το κάνουν πάλι στα σύνδεση. Οι συνθήκες υγιεινής είναι φυσικά και σημαντικές, αλλά στα παιδάκια κάπως ξεφεύγει το πράγμα. Δηλαδή, η κλασική το παιδάκι θα πάει να βάλει καταρχάς γιατί τις οδηγίες που λένε ότι θα βάζει αντισηπτικό με την κοινωνικό ρόλο θα υποθετηθείς, δηλαδή θα περνάω στη διάρκεια, θα βάζω αντισηπτικό. Ωραία. Μετά από λίγο βλέπεις το παιδάκι καλιά με το άλλο, παίρνει το μολύβι του. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Εμείς έχουμε μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την καθαρίστρια που έχει χτυπήσει. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα γίνει, αυτό έπρεπε, ονομάζω τον Χατζηπάπη. Είπαμε, θα πάρουμε μία άλλη να έρθει από τις 8 το πρωί και όταν επιστρέψει θα έρχεται η ίδια από τις 8 μέχρι τις 6 που κάτω. Αυτό όμως πρέπει να γίνει άμεσα. Άμεσα, θα γίνει εκεί. Η πρόταση είναι δύο καθαρίστριες να πληρώνουν την ψέρωμα και να έρθει τις 8 μέχρι τις 10 να δώσουν την καθαρίστριες. Το περνάμε μόνο αυτό. Εννοείται το περνάμε. Είναι το ένα